Λοιπόν, βρισκόμαστε έξω από το δημητήριο, είστε αποφασισμένοι να μείνετε. Ναι, εδώ περιμένουμε για να μπούμε όλοι μέσα στην αίθουσα που γίνεται η γιορτή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα 2 χρόνια εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να μας δεχτούν. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον. Είπαμε ότι ήταν μια ειρηνική διαμαρτυρία και αυτό είναι μέχρι στιγμής, εφόσον όμως επικρατούν κάποιες συνθήκες που όλοι μας τις δεχόμαστε. Το θέμα τώρα είναι ότι ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις εδώ στην Κομοτηνή, ξεκίνησαν, είμαστε παρόν, δηλώνουμε παρόν στις κινητοποιήσεις. Όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται μέσω γενικών συνελεύσεων. Κυριακή 6 η ώρα το απόγευμα έχουμε πάλι συνέλευση στο πολυλειτουργικό κέντρο του Δήμου για να αποφασίσουμε εκεί πέρα για τις επικείμενες κινητοποιήσεις. Ένα είναι το σίγουρο ότι θα πάμε στην ζωοτέχνια στις 2 ή 3 του μήνα για να κάνουμε τα εγγένεια μαζί με όλη την Ελλάδα, όλους τους αγρότες, όλους τους φιλοτρόφους της Ελλάδας και θα είμαστε εκεί και θα είμαστε δυναμικά εκεί. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη με τον Υφυπουργό. Τι σας είπε και αν μείνατε ικανοποιημένοι. Κάθε άλλο. Ο Υφυπουργός είχε την εντύπωση ότι όντως δεν θα πληρώσουν το 95% αυτά που λέγονται, τέλος πάντων, αυτές οι αηδίες κατ' εμέ, τα ψέματα, ότι δεν θα πληρώσουν οι αγρότες και θα έχουν και επιστροφή φόρου. Από όσο τουλάχιστον πιστεύω το κατάλαβε, ότι δεν ισχύουν αυτά και είναι μόνο στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο τα μαγειρεύουν για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Του δώσαμε παραδείγματα, του δώσαμε τα πάντα και νομίζω ότι αυτός τουλάχιστον κάτι κατάλαβε ότι δεν πάει καλά.